Είσαι έτοιμο να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του AI για να κάνει πράγματα που βαριέσαι να κάνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα, διασκεδαστικά και ίσω και κερδοφόρα. Θα σου δείξω τώρα μέσω έναν τρόπο που σκέφτηκα και φαντάζομαι ότι θα γίνεται. Για να βάλω tag σε παλιά βίντεο που βαριόμουν να γράφω περιγραφέ κτλ., για να μου δημιουργήσει το chat GPT περιγραφέ και να τις χωρίσει με κόμμα. Αν θέλω να βάλω και tags. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτό. Αρχικά, μπαίνουμε και κάνουμε ένα στο OpenAI chat και του ρωτάμε Could I write my old description of the video here and you could provide video tags separated by comma for me in both English and Greek. Και μου λέει βεβαίω. Και μετά λέω ωραία, ξέχασες να τα κάνεις separate by comma και αυτό μου βγάλει καινούργια. Λοιπόν, τόσο απλό είναι. Του μιλάς στα ελληνικά, σου απαντάει ελληνικά. Του μιλάς στα αγγλικά και σου λέει και ελληνικά. Ορίστε, έχω βάλει tag ήδη. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε για ένα από τα top βίντεο μου. Που δεν έχω κάνει ακόμα tag. Λοιπόν, Minecraft Greek. Πώ να φτιάξει διαμαντένια πάνω πλέον. Λοιπόν. Okay. Let's make another one. Μιλάω στα ελληνικά γιατί. Let's make another one. Λοιπόν. Absolutely. Please provide a description or key topics. BAM. Αντιγραφή. BAM. Επικόλυση. Ορίστε Μου έδωσε ήδη. Tags χωρισμένα. Πανοπλίες Minecraft με διαμάντια, τα λοιπά. Πρώτα κάνουμε τα ελληνικά γιατί δεν έχουμε πολύ χώρο. Ε, gaming, που το έχουμε. Crypto mining, jogos, ποιότητα, vlog και άσχετα. Gaming, εδώ είμαστε. Πόσο καιρό είχα να βάλω. Tagging, πιο παλιά το βίντεο, αλλά είχε άπτυξη πολλές προβολές. Οπότε, πάμε στα tags και βλέπουμε ότι είχα βάλει κάποια εδώ. Τώρα τι γίνεται, κάνουμε ένα copy, αντιγραφή, πάμε τέραμα κάτω και επικόλυση να δούμε αν φτάσαμε στο όριο μας σχεδόν ωριακά 500. Οπότε, αντιγράφουμε και λίγα ακόμα, Minecraft, έτσι και τέτοια. Αυτά όλα, παιδιά, φέρνουν προβολές στο κανάλι από άκυρα βίντεο και από προτεινόμενα μετά. Οπότε, γιατί όχι, να βάλουμε και λίγα αγγλικά. Είμαστε 5.53, οπότε 498 και save. Ορίστε. Και τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Θα δούμε λίγο τα αναλυτικά του βίντεο. Κρήματα που έχω βγάλει δεν έχει βγάλει καθόλου γιατί το έχω κάνει για παιδιά από ό,τι θυμάμαι. Οπότε έχει βγάλει ένα τη χειλή που δεν το έχει βγάλει ούτε αυτό. Απλά έτσι ήθελε κάτι να γράψει και το έγραψε. Στην αρχή του είχα ανοιχτό. Αλλά δεν ήταν για παιδιά το βίντεο. Τώρα που το έχω κάνει για παιδιά δεν παίρνει λεφτά αυτό το βίντεο και είναι καλύτερα έτσι. Γιατί όσο το είχα για παιδιά έπαιρνε και προβολέ μετά σταμάτησα να μου το προτείνει το βίντεο. Τέλο πάντων. Ε, ήταν να δούμε λίγο τα αναλυτικά στα views το τελευταίο 7 ημερο συγκεκριμένα Κάνουμε 0 views για να δούμε μη φέρει κόσμο που γράψαμε καινούρια περιοδοποίηση ε, αλλιώς. Ε, γραφή πάμε λοιπόν και ένα τελευταίο να χρησιμοποιήσουμε με βάση τα views και πώ να εντοπίσω το κινητό μου για να δούμε. Αυτό πρέπει να είχα βάλει αρκετέ περιγραφέ γιατί έχει προωθηθεί σχετικά από το κανάλι. Ε... Ναι, είμαι σχεδόν στα όρια όλα αυτά τα άγραφα μόνο μου. Κλοπημαία, κλοπημαία, αρχείων κτλ. Οπότε πάμε σε άλλο βίντεο. Να φτιάξουμε ένα τελευταίο. Λέντριλ, παιδιά, αυτό το βίντεο μπορούμε στι λεπτομέρειε Να δούμε τι έχουμε κάνει. Έχω βάλει και εδώ κάμποσα tag. Οκ, okay. ορίστε. Κάνω copy-paste στην περιγραφή και μου χωρίζει αυτό τα τέλεια tags που μπορώ να βάλω για να παίρνω views. Κάμπα. Πω πω έχει τόσο πολλά, αλλά εδώ είμαστε σχεδόν φούλε ε, 2.74. Θα βάλω τα ελληνικά πρώτα που είναι ήδη χωρισμένα με κόμμα. Και θα διαγράψουμε αρκετά μάλλον. Δοκιμή, προϊόντος, εφέ φωτισμού, led. Μου άρεσε το φωτισμό στο εσωτερικό. Και νυχτερινή ώρα μου άρεσε, άρεσε δεν στο μου άρεσε αδιάβροχη και πολύ βρωμή είναι. Αλλά πρέπει να κόψουμε. Κριτική δεν μου άρεσε. Ε, δοκιμή προϊόντο. Άντε, θα το βλέπουν ήδη αυτό. Ε, 520 λέξει. Κόβουμε και αυτό. Άδειε σε όλη την περιγραφή. Ωραία. Οπότε αυτό το βίντεο, παιδιά. Έτσι θα χρησιμοποιήσω το chat GPT. GTP μάλλον. Το λέω εγώ έτσι πιο ελληνικό. GPT είναι. GPT. Και Γενικά θα έρθουν και άλλα βίντεο με AI που θα κάνω σύντομα για το πώ να γίνει πιο διάσημο στο YouTube, πώ να γράψει πιο καλέ περιγραφέ. Βασικά να τα γράφει το AI. Βάλετε λίγο να στροφάρει, είναι το μέλλον. Έπεσε και μια κλοπή σε ένα παλικάρι με κρύπτο. Νομίζω το να πήγαγαν κιόλα στο ίδιο του σπίτι, τέτοια φάση, με το ίδιο του το αμάξι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα με κρύπτο και AI. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.